Μια γυναίκα στα 33 της μιλάει διαφορετικά από το μια γυναίκα στα 18 της. Φαντάζομαι ότι στα 18 σου, αν καθόσουν σε μια ανάλογη τηλεοπτική εκπομπή, θα ήσουν λίγο πόμολο, ας πούμε, όπως είναι όλα τα κορίτσια της ηλικίας σου. Είναι άνισο το να κάνετε εσείς αυτό το διαγωνισμό και να κρίνεστε στην ευφυΐα σας, το IQ σας και στην εξυπνάδα σας σε σχέση με τα κοριτσάκια που βγαίνουν στους άλλους διαγωνισμούς και δεν ξέρουν να απαντήσουν σε μια ερώτηση? Είναι απαραίτητο σε τέτοιους διαγωνισμούς να μην κρίνεται μόνο το μάτι, το φρύδι, το μπούτι και τα υπόλοιπα. Είναι απαραίτητο να υπάρχει και κάποια προσωπικότητα, να μπορεί αυτή η γυναίκα που θα εκλεγεί, η κοπέλα, να μπορεί να αντιπροσωπεύσει τη χώρα της όπως κάνουν όλα τα κράτη στο εξωτερικό. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά? Ότι τα κοριτσάκια, τα ασχηματιστά, δεν έχουν σχηματίσει την προσωπικότητα που έχεις εσύ αυτή τη στιγμή, δεν έχουν απόψεις. Μαθαίνουν τον κόσμο και στην εκμάθηση της ζωής κάνουν και χαζομάρες. Και λένε και χαζομάρες. Αλλά συνήθως όλοι θέλουν να τα κατασπαράξουν. Τα κοριτσάκια, τα μικρά. Νομίζω ότι εσείς έχετε και μπορείτε να διακρίνετε και στα μικρά τα νέα κοριτσάκια ποια είναι αυτά που μπορούν να έχουν κάποιο μέλλον ή που... Α, ναι, χαρακτήρα. Βέβαια. Δεν είπα ότι δεν υπάρχουν κολοπετσωμένα τα 17 χρονών. Βεβαίως. Καλυβώνουν υψηλό. Πιο πολύ. Ακριβώς. Ναι. Βλέπεις διαφορά ανάμεσα στα 18άρια, τον καιρό που ήσουν εσύ 18 και στα σημερινά? Εγώ ήμουν, μεγάλωσα πολύ συντηρητικά. Εγώ μεγάλωσα Καναδά και εκεί δεν υπήρχε ούτε disco, as you know, ούτε τίποτα. Είχαμε μια εκκλησία και την κάναμε discotheque στο πάνω όροφο γιατί δεν μπορούσαμε να βγούμε. Και σινεμά στο υπόγειο, φαντάζομαι, ελληνικές ταινίες της Κυριακής, δεν είναι? Λοιπόν, εδώ βλέπω όχι 17 και 18, εδώ βλέπω και από πολύ πιο μικρές ηλικίες. Από 15άρια ξεσαλωμένα είναι. Full. Πώς σε λένε? Σοφία. Ορθή. Ακούσαμε. Πώς? Πες μας τη δική σου οικογενειακή κατάσταση. Εγώ είμαι 26 χρονών και εγώ χωρισμένη. Έχω δύο κόρες. Ακούω ένα νι εκεί πέρα. Από πού είσαι? Νι. Είπες χωρισμένη. Χωρισμένη. Ναι, από πού είσαι? Είσαι από κάποια πόλη ελληνική που έχει ιδιομορφία στην προφορά? Είμαι από το νομό Βιωτίας. Αχα. Από το Κυριάκι Λιβαδιάς. Α, από τη Λιβαδιά. Ναι, κοντά στην Ελλάχοβα. Καλό το κατάλαβα. Μένεις εκεί ή σε... Στο χωριό μου, ναι. Α, μένεις ακόμα εκεί? Βέβαια. Δεν ήξερα ότι η Λιβαδιά βγάζει τέτοια προϊόντα, για να είμαι ειλικρινής. Εκπλήσουμε. Λοιπόν, έχω δύο κορούλες. Η μία είναι 10 χρονών. Χωρίζεται ακόμα και στην επαρχία ακόμα, έτσι? Βέβαια, ναι. Σε τι ηλικία παντρεύτηκες? 14. Α, να που σκίσαμε το ρεκόρ. Και εγώ νόμιζα ότι η 15χρονη ήταν παντρεμένη νωρίς. 14. Γιατί τόσο νωρίς γάμος σε μια επαρχιακή πόλη? Το συνηθίζουνε. Μέχρι αυτό το χρονικό διάστημα συνηθίζεται να παντρεύονται μικρές. Είναι συνοικέσιο, είναι φτιαχτός ο γάμος από τον καιρό που είσαι 8 χρονών, σε λογοδίνουνε? Όχι, 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 έτσι. Πώς ήταν η δική σου ιστορία? Ενθουσιασμός ήταν ο δικός μου. Ο γαμπρός πόσο ήταν όταν ήσουν 14? Μικρός και εκείνος. Μικρός και εκείνος, δηλαδή? 19. Oh, δεν είχατε τελειώσει σχολείο ακόμα? Όχι. Παντρευτήκατε όσο πήγαινε σχολείο? Εγώ. Ναι. Γυμνάσιο και εκείνος ήταν στην αεροπορία. Και μετά από την ημέρα του γάμου πήγες κανένα στο σχολείο? Το έκοψα. Και σε έλεγε, α, έκοψα σχολείο. Βέβαια. Γιατί φαντάζομαι τους καθηγητές να σε φωνάζουν κυρία. Ναι. Κυρία μου, καθίστε, κυρία μου, βγείτε απ' έξω. Και μετά αμέσως έγινε μαμά. Πόσο αμέσως? Στα 15, μετά από ένα χρόνο. Μεσολάβησε ένα νομότυπο διάστημα, φαντάζομαι. Δεν το είχατε έτοιμο το παιδί? Όχι. Πώς ήταν η ζωή της παντρεμένης στα 15, που οι άλλες παίζουν με κούκλες, ας πούμε, ή πάνε με αγοράκια, φλερτάρουν με αγοράκια? Μπορώ να πω ρουτίνα, ειδικά για τα χωριά. Σπίτι, οικογένεια, καθάρισμα και ούτε καθεξής. Δηλαδή, ήσουν κανονική νοικοκυρά. Βέβαια. Και ξαφνικά... Ο διαγωνισμός του Αντένα ήταν μεγάλος πειρασμός. Η επανάστασή μας είναι αυτή. Ναι. Ε? Ναι. Και τα παιδιά πού τα αφήσαμε? Τώρα στη μητέρα μου. Και εδώ στην Αθήνα που μένεις? Και ο πρώην σύζυγός μου είναι εκεί και βοηθάει. Οι σχέσεις σου με τον Τέος είναι καλές? Ναι, πολύ καλές. Άρα κρατάει τα παιδιά. Έχουμε επικοινωνία φοβερή, σαν φίλοι, σαν ζευγάρι, όχι. Κοιτάξτε, τις περισσότερες φορές με ξέρεις τον Καρβέλα και τη Βύση. Ναι. Οι Τέος σύζυγοι έχουν επικοινωνία μόνο σαν φίλοι και έτσι το θέλουν το πράγμα. Και ξαφνικά ξύπνησε ένα πρωί και είπες, εγώ σηκώνομαι και τα παρατάω όλα και πάω. Δεν μπορώ να πω ότι τα παρατάω, απλά ήθελα να δοκιμάσω κι εγώ. Πού μένεις στην Αθήνα? Στη πλατεία Εξαρχείων. Μένεις σε φίλους, σε συγγενείς που... Ναι. Α, είχες δηλαδή ανθρώπους να σε φροντίσουν. Ναι. Και πώς τη βλέπεις την ιστορία? Γενικά με το διαγωνισμό. Γενικά, ξέρω εγώ, μια γυναίκα που φεύγει την Λιβαδιά για να πνιγεί στο όλα πλάγια. Δεν είναι και μικρή ιστορία. Ναι, έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Περνάμε πολύ όμορφα με όλες τις κοπέλες.
Δεν ξέρω, δεν πάμε για τίτλο. Απλά εντάξει, για εμπειρία είναι πολύ ωραία. Η περιπέτεια για ναι, την περιπέτεια. Ναι, μου αρέσει δηλαδή. Πολύ. Ναι. Ωραία. Βαθμολόγησέ μου πράγματα επάνω σου. Τα μάτια σου από το 1 μέχρι το 10. 8. Το στόμα σου από το 1 μέχρι το 10. 7. Τη μύτη σου. 10. Για γύρνα. Εσύ δεν έχεις πρόβλημα να γυρίσεις προφίλ. Ένα 10 καλό με πλαστική επέμβαση ή από τη φύση της. Από τη φύση της. Μάλιστα. Ναι. Έχεις αλλάξει τίποτα γενικώς πάνω στο κορμί σου. Όχι. Εσείς δεν έχετε και πολλές ευκαιρίες να επισκέπτεστε φουστάνους κλπ. Το μαλλί μόνο. Το μαλλί μόνο ναι. Που το. Το βάψαμε λίγο το κουράσιο. Σκούρνες λίγο τις ρίζες απλώς, ναι. Τις άνοιξα. Ναι. Ξανά γλυκιά μου, πώς θα σε λέμε. Αγγελική Μαστροδημήτρη λέγομαι. Μαστροδημήτρη, είναι της μόδας το Μαστρό. Ναι. Μαστροδημήτρη, Μαστροκώστα, Μαστρογιώργου, Μαστραπόλα. Είσαι παντρεμένη αυτή τη στιγμή. Έχω μια κορούλα 5 χρονών. Ευτυχισμένα παντρεμένη. Πολύ ευτυχισμένη. Υπάρχει δηλαδή ευτυχισμένος γάμος. Ναι, για πόσο μένα, καιρό ναι. Κρατάει αυτός ο γάμος. Δεν ξέρω για πόσο θα κρατήσει ακόμα. Για πόσο κρατάει ήδη. Μέχρι τώρα είναι 5,5 χρόνια. 5,5 χρόνια. Ζώδιο είσαι. Ταύρος. Άμπα. Ναι, ναι, καλός ζώδιος. Ναι. Καθόλου αγύριστο κεφάλι δεν είσαι. Είμαι αγύριστο. Καθόλου δεν θες να γίνεται το δικό σου. Δυστυχώς. Δυστυχώς για ποιον, για τον άντρα σου. Και για τον άντρα μου και για μένα μερικές φορές. Εκνευρίζομαι εύκολα χωρίς λόγο, από το πείσμα μου και μόνο. Πλακώνεσαι με τον άντρα σου. Πλακώνομαι, θα λέω τα πω ψέματα αν πω όχι. Το ευχαριστιόσαστε. Ναι, μετά ναι. Αυτό επιβεβαιώνει τη θεωρία ότι το ωραιότερο σεξ είναι μετά από ένα καλό καυγά. Ανάλογα. Πώς είναι το σεξ στη ζωή των παντρεμένων. Νομίζω πολύ καλύτερο. Από ότι όταν δεν είσαι παντρεμένος. Γιατί, ξέρεις μας. Γιατί όταν είσαι με έναν άνθρωπο συνέχεια, τον μαθαίνεις τι θέλει, του λες εσύ τι θέλεις και αυτό παίζεται συνέχεια και βρίσκεις το τέλειο πια. Κυταρίτιδα. Μηδέν. Έχεις μετά από ένα παιδί κλπ. Μηδέν έχω... κυταρίτιδα βρε θηρίο. Ναι, κυταρίτιδα δεν έχω καθόλου. Έχω πολύ λίγες ραγάδες. Μπράβο, γλυκιά μου, γιατί εδώ κοριτσάκια στους άλλους διαγωνισμούς, στο Miss Young. Που έκανα αντένα, έβλεπα τα κοριτσάκια. Ήταν η θέση του τραπεζιού μου, τέτοιο. Βλέπω όλα τα κοριτσάκια από πίσω. Είχαν όλες κυταρίτιδα στα 17 τους και στα 16 τους χρόνια. Όχι, ο άντρας μου είναι γυμναστής και θέλω, δεν θέλω, με πιέζει και στο πρόγραμμα. Από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι μας είπες, σε γυμνάζει με πάσης φύσεως ασκήσεις και τα συνέπεια γιατί να μην διατηρήσει καλά. Εσύ είστε η. Φωτεινή Μαστροκώστα. Η Φωτεινή Μαστροκώστα που μας έλεγε ότι την ψηφίσει ως μισή κορμάδα του διαγωνισμού η κυρία από εδώ. Γιατί το Μαστροκώστα έχει συγγένεια με τη γνωστή Μαστροκώστα, τη Γωγό. Αδερφή μου. Άπα! Ήρθαμε δηλαδή να διεκδικήσουμε και εμείς πράγματα που δεν έχει διεκδικήσει η αδερφή μας. Δεν μπορεί να έρθει η αδερφή μου στο διαγωνισμό αυτό. Η αδερφή σου δεν ξέρω αν το έχεις υπόψη σου, αν το έχει πει. Δεν το ξέρει κανένας. Η Γωγό θα μπορούσε, αν ήθελε, πιθανώς να έχει αλλάξει την τηλεοπτική εικόνα της Ελλάδος, τον τηλεοπτικό χάρτη της Ελλάδος. Γιατί είχε έρθει στα Καλλιστεία. Που έγιναν αφορμή να τσακωθώ και να χωρίσω με τον Αντένα, τότε που βγήκε η Μανούση. Το ξέρω, το έχουμε. Αν είχε μείνει, πιθανώς να είχε βγει στα ρελάς. Αν είχε βγει στα ρελάς, δεν θα είχα τσακωθεί με τον Αντένα, δεν θα είχα φτιάξει το Σταρ. Σκεφτείτε πόσο διαφορετικό θα ήταν το τηλεοπτικό τοπίο της χώρας σήμερα. Μόνο που δεν μπορούσε να έρθει, γιατί είχε τη σχολή της. Είτε πήγαινε στην Κομωτινή, στην Γνωστική Ακαδημία. Ήταν στο τελευταίο εξάμηνο και έπρεπε να χάσει ολόκληρο το εξάμηνο. Και γιατί δεν θυσίασε ένα εξάμηνο για τη δόξα. Δεν ξέρω. Και μια Mercedes, νομίζω, 20 εκατομμυρίων εκείνο τον καιρό. Θα σκεφτόταν να τελειώσει πρώτα τη σχολή της και μετά. Κάπως έτσι θα το σκέφτηκε. Από πού είσαι. Από Μεσολόγγι. Φοφό, πώς σε λένε, Φωτεινή, πώς σε φωνάζουν. Φόφι, εγώ, φοφό. Φόφι. 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 Είσαι από το Μεσολόγγι. Ναι. Και έζησε όλη τη ζωή σου. Μεγάλωσα, ναι, όλη μου τη ζωή. Μέχρι τώρα. Μέχρι πριν μερικούς μήνες. Και ξαφνικά είπες, παρατάω σύζυγο και παιδιά και όχι, έρχομαι στην Ελλάδα. Όχι, χωρισμένη. Α, δεν είχες παιδιά. Όχι. Δεν πρόφτασες εσύ. Όχι. Ποτέ δεν είναι αργά. Τώρα βρες κάποιο καλό παιδί, κάνε ένα παιδί μέχρι το διαγωνισμό, αισθανθείς καλύτερα. Δεν προλαβαίνω μέχρι το διαγωνισμό. Πώς σου ήρθε η ιδέα να πας σε τέτοιο διαγωνισμό. Από την αδερφή μου. Η αδερφή ήταν ο ατζέντης δηλαδή. Σου ναι, είπε, ναι. Πήγε παιδί μου και εγώ θα σε μάθω όλα τα κόλπα που ξέρω εγώ. Όχι. Τα οποία της θα έχει μάθει η Γιάννα Νταρίλη, φαντάζομαι, ναι. Δεν νομίζω ότι τα ξέρει τα κόλπα για το διαγωνισμό εγώ. Ξέρει όμως το πώς να στείνεσαι.
ξέρει πώς να χαμογελάς. Εσύ ξέρεις να χαμογελάς καταρχήν. Όχι. Γιατί σε είδα την πρώτη φορά που βγήκατε στον πρωινό καφέ. Έβλεπα το μόνιτορ εκεί στη στιγμή και βλέπω ένα τοτέμ. Βγαίνω κάθε μέρα στο καθρέφτη και χαμογελάω. Θα ήταν καλή ιδέα να μιλάμε και οι δύο μαζί. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κοίταξε, χρειάζεται σκληρή εξάσκηση και να το καταφέρουμε. Έλεγες λοιπόν, πριν σε διακόψω. Έλεγα ότι κάθε μέρα από τότε που είδα στο αντένα το πώς βγήκα, κάθε μέρα πηγαίνω στο καθρέφτη και χαμογελάω μόνη μου. Για να συνηθίσω, ναι. Ασκήσεις χαμόγελου. Δείξε μας το καλύτερο σου χαμόγελο. Δεν μπορώ. Γιατί? Δεν ξέρω. Το πιο πρέπει σίγουρο. Πρέπει να μου βγει αυθόρμητο. Δεν μπορώ να στηθώ και να χαμογελάσω. Νομίζω ότι ξέρεις όμως ότι πάνω στην πασαρέλα, στα καλυστία σου, βγαίνει ένας φοβερός πανικός. Ναι. Και γίνεσαι έτσι. Το ξέρω. Έτσι ήσουν καταρχήν και την μέρα που ήσουν έτσι. Στον καφέ. Το ξέρω, ναι. Όταν είδες, το γράψατε σε βίντεο και το έδωσε μετά. Ναι. Τι σου είπε η θρασιτά τη νέα αυτή που έχεις, η αδερφή. Oh. Καλύτερα να μην πω. Καντήλια και τέτοια. Σε αποθάρρυνε. Σου είπε, παιδί μου, σήκω φύγε. Αν είναι να βγεις έτσι, μου λέει καλύτερα να μην πας. Είσαι η πιο λεπτή των καλυστίων. Μάλλον. Πόσα κιλά είσαι. Αυτή τη στιγμή. Μετά από την ταλαιπωρία, ναι, αυτή τη στιγμή. 54. 54 κιλά. Και ύψος. 1,80. Και όνομα. Λέγομαι Γεωργακοπούλου, αλλά και Παπαδοπούλου Αθήνα. Το Παπαδοπούλου είναι το έγγαμο ή το... Το έγγαμο. Είσαι ακόμη έγγαμη ή είσαι διαζευμένη. Ναι, ακόμα παντρεμένη και δεν σκοπεύω να χωρίσω. Ο άντρας σου τι σκοπεύει? Ο άντρας μου το αφήνει σε μένα. Δεν σκοπεύει τίποτα. Είσαι η αρχηγός της οικογένειας, δηλαδή να έλεγες αύριο χωρίζουμε, θα σου έλεγε οκ, okay, ό,τι θέλετε. Όχι, δεν νομίζω, εντάξει. Παιδιά. Απλώς, παιδιά έχω δύο αγοράκια. Ο ένας είναι 3 ετών και ο άλλος είναι 10 μηνών. Η μικρή παντρέψου τελικά, αυτό που λέει ο λαός, ισχύει στις περισσότερες από εσάς. Πιστεύω. Ποιες είναι οι συνθήκες μιας οικογένειας που την απειλεί η περιπέτεια των καλυστίων? Σίγουρα υπάρχει πανικός, γιατί... Ποιος έχει τον πανικό? Και ο σύζυγος, αλλά και η κοπέλα που συμμετέχει στα καλυστία. Ποια είναι αυτή? Ή οποιαδήποτε από εμάς που έχει σύζυγο πίσω. Όχι, θα μιλήσεις μόνο για σένα. Έχεις πανικό? Εντάξει, πανικό έχω γιατί είναι κάτι που είναι πρωτόγνωρο για μένα. Δεν έχω ξαναλάβει μέρος σε καλυστία. Σε κανενός είδους διαγωνισμό δεν έχεις λάβει μέρος? Έχω λάβει μέρος παλιότερα στο Look of the Year, την πρώτη χρονιά που είχε. Α, δεν μπράβο. Και όλες σας λίγο πολύ τα καλυστιώσιμα στο βιβλιάριο, τα έχετε κολλημένα. Έχω υπηρεσία. Και άλλα σε οργανωμένα καλυστία είναι η πρώτη φορά που συμμετέχω. Του αρέσει του άντρα σου ότι πας στα καλυστία? Ο άντρας μου από πέρσι που ήταν ο διαγωνισμός, μου έλεγε του χρόνου να πας, να δεις πώς είναι, μπορεί να σ' αρέσει και το συζητούσαμε σε όλη τη διάρκεια μέχρι... Τι είδους βίτσιο είναι αυτό από τους άντρες? Οι άντρες φοβούνται ότι τη γυναίκα τους θα την κοιτάξουν 10 άλλοι άντρες και θα πάθουν τις ανασφάλειες της ζωής τους. Πώς το εξηγείς εσύ ότι οι άντρες θέλουν η γυναίκα τους να πάει να περάσει με το μαγιό πάνω κάτω μπροστά σε κόσμο, σε εκατομμύρια θεατές από την τηλεόραση? Πιστεύω ότι και για τους συζύγους είναι καλό αυτό να θέλουν να δείξουν τη γυναίκα τους παρά έξω. Γιατί μετά λένε στους άλλους αυτή η γκόμενα που είδες είναι μόνο δική μου, ε! Ναι. Μπορεί να τη θέλανε τόση, αλλά είναι μόνο δική μου. Αλλά από εκεί και πέρα είναι δική μου. Εντάξει. Είναι και μια επιβεβαίωση και για τον εαυτό τους κιόλας ότι σίγουρα έχουν μια κοπέλα που είναι εμφανίσιμη, αν όχι τι άλλο. Και είναι και ότι σε κάποια συζήτηση θέλουν να δείξουν και ότι έχουν και ανοιχτό μυαλό και ότι δεν τους ενοχλεί το να λάβουν μέρος οι γυναίκες. Πιστεύεις ότι αυτό είναι αυθόρμητο ή σκηνοθετημένο? Μερικές φορές σκηνοθετημένο, μερικές φορές αυθόρμητο. Στο δικό μου το σύζυγο ήταν αυθόρμητο. Αλλάζει τίποτα στη ζωή σας αυτή η εποχή που εσύ τραβολογέσαι σε πισίνες? Σίγουρα. Τι? Σίγουρα, έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Δεν μαγειρεύεις καταρχήν? Δεν μαγειρεύω. Έχω την κυρία Κατερίνα που φροντίζει γι' αυτά. Δεν μαγειρεύω, δεν είμαι τόσο κοντά στα παιδιά όπως ήμουν πρώτα. Σίγουρα και ο σύζυγος πιο παραμελημένος. Φτάνει στο σπίτι και θέλει πράγματα και του λες όχι απόψε, αγάπη μου, έχω πάνω κέφαλο? Σε αυτό όχι. Σε αυτό είσαι πρόθυμη οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας, μάλιστα. Είμαι πρόθυμη, δεν στα κάνω. Πώς σε λένε καταρχήν? Εύα Στριγιάδου. Μήπως θα μπορείς να μιλήσεις λίγο πιο δυνατά, έτσι όπως τραγουδάς? Πώς τραγουδάς την πίστα, ας πούμε, δυνατά ή χαμηλόφωνα στο μικρόφωνο? Έλατε να με δείτε, να δείτε. Ναι, αυτή είναι η πρόσκληση. Λοιπόν, θα έρθουμε να σε δούμε όλοι μαζί. Τη βραδιά που θα τελειώσει ο διαγωνισμός, θα έρθουμε όλοι στο κέντρο σου. Μάλιστα. Είναι καλό επάγγελμα για να κερδίσει κανείς το ψωμί του, να είναι τραγουδίστρια κανείς? Εμένα μου αρέσει πολύ. Επειδή τραγουδάς. Στους άλλους αρέσει επειδή τραγουδάς?
Μου αρέσει, έχω καλή φωνή, πιστεύω. Ναι, τι καλύτερο έχεις, εμφάνιση ή φωνή? Και τα δύο. Γιατί σήμερα λένε ότι μια τραγουδίστρια με καλή φωνή χωρίς εμφάνιση. Και τα δύο. Ψάρι ψόφιο τελείως. Σίγουρα. Ωραία. Ρίξε μου μια βαθμολογία γρήγορη σε αυτά που έχεις, ωραία. Εκτός από τη φωνή σου που δεν μετράει το διαγωνισμό. Μάτια. 8. Μαλλιά. 5. Τι πρόβλημα έχεις με τα μαλλιά σου? Δεν τους δίνεις τη βάση. Θέλω πιο μακριά. Α, τα θες πιο μακριά. Καλά. Από ποιότητα μαλλιού παντού έχεις ωραία. Ναι. Στόμα. 10. Μύτη. 5. Για γένο προφίλ. Όχι. Τι κακό είναι αυτό. Στήθος. 7. Μέση. 6. Περιφέρεια. 7. Πόδια. 9. Έχεις δηλαδή το καλύτερο σημείο είναι τα πόδια σου. Ναι, έτσι. Αποκεντρωθείτε πώς πάμε. Δεν έχω. Δεν έχεις. Παντρεύτηκες. Ναι. Γιατί? Ενθουσιάστηκα. Και εσύ το ίδιο. Είναι η ίδια ιστορία. Είναι σαν να βλέπουμε την ίδια ταινία ξανά και ξανά. Ναι. Γνώρισες κάποιο παιδί, πόσο μεγαλύτερό σου ήταν? 12 χρόνια. Α, όχι και τόσο παιδί, ήταν αρκετά μεγαλύτερό σου. Και είπες, αυτός είναι ο άντρας της ζωής μου. Το. Γιατί τον παντρεύτηκες και δεν κάθισες μαζί του όπως κάθεται κάποια γυναίκα λογική 2 χρόνια με έναν άντρα να τον μάθεις? Ήμουνα και πολύ μικρή. Πόσο? 16. Α, και εσύ μικρή. Ηλικιές μου όλες. Από τα 16 σας θέλατε άντρα. Καλά να πάθετε. Παιδί έχεις? Όχι. Αυτό είναι ευτύχημα ή δυστύχημα? Θα ήθελες να έχεις ένα παιδί? Όχι. Γιατί? Δεν μου αρέσουν τα παιδιά. Α, δεν σε αρέσουν τα παιδιά καθόλου. Καλά έκανες και δεν τα έκανες λοιπόν. Και ξαφνικά είσαι στα καλλιστεία. Ναι. Πώς έτσι αυτή η περίεργη ιδέα? Από περιέργεια πιο πολύ. Μήπως είναι και μια δραματική απόπειρα να δραπετεύσει από την καθημερινή ζωή? Και αυτό. Και ο σύζυγος τι είπε όταν το έπες? Δεν ήθελε. Δόξα σου ο Θεός και μία ιστορία που δεν είναι κοινότυπη. Δεν ήθελε. Πλακωθήκατε λοιπόν. Δεν κοιμηθήκαμε μαζί το βράδυ όταν γύρισα σπίτι. Από τους πραγματικούς. Ναι. Ελπίζω ότι ήταν αρκετά υπότης να κοιμηθεί εκείνος στον καναπέ και εσύ στο κρεβάτι. Όχι. Σε έβαλε στον καναπέ. Είδα στο παιδικό εδώ. Μικρά δράματα ανδρογίνων που τους χωρίζουν τα καλλιστεία. Μετά έδεσε η ιστορία ή το δέχτηκε έτσι μυρολατρικά και σου κρατάει μούτρα ακόμα? Όχι, δεν μου κρατάει μούτρα τώρα, εντάξει. Ανησυχεί για σένα? Έχω λίγο μαλαγανιά. Είμαι η Βιθλέμ εγώ με το χιούμορ και τα καλύπτω. Το όνομά σου δεν μας είπες, είσαι η Βιθλέμ. Βιθλέμ Λίτινα. Λίτινα. Ναι. Τον έφερες που λένε στα νερά σου. Ναι. Τελικά, είναι μύθος ότι χωρίς ύπνο ο άνθρωπος τρελαίνεται. Όσοι πάσχετε από αϋπνίες και έχετε ανακαλύψει το αργά για να σας νανουρίζει, χαρά μου να σας βάζω στο κρεβάτι, αλλά μη ζητάτε να σας πω και να άνι το παιδί να κάνει. Υπάρχει και ένα όριο σε αυτά που κάνω για σας. Άντε, μπρος. Ύπνο τώρα.